πρόταση περιφερειακού συμβουλίου, λέει η απόφαση εκτελεστικής επιτροπής, για πρωτοφανείς δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση πώλησης έστω μίας μετοχής. Και εγώ κάνω το απλό ερώτημα. Όταν φώναζε στην πλατεία της Πτολεμαΐδας και ζητούσε παραιτήσεις βουλευτών και υπουργών και καλούσε τον κόσμο στην πλατεία και στους δρόμους, και όταν ο ίδιος έλεγε ότι θα παραιτηθεί, είχε πουληθεί μία μετοχή? Όχι. Είχε ψηφιστεί ένας νόμος που έδινε το 30% σε ιδιώτες. Που το ψήφισε εκείνη η κυβέρνηση. Είναι το ίδιο αυτό, δεν είναι. Είναι ακόμη χειρότερα. Είναι ακόμη χειρότερα. Είναι ακόμη χειρότερα. Είναι ακόμη χειρότερα. Περιφερειακή μεταφορά είναι ακόμα χειρότερα. Τώρα δεν πουλείται. Τώρα εκπλείται. Ξεπουλιέται. Και τα λεφτά πάνε στο χρέος. Καλούσατε λοιπόν τότε. Δική σα πατέντα. Αυτή είναι η δική σα πατέντα. Προηγούμενη. Πώ που σέβονται να πάνε τα λεφτά στο χρέος. Πώ που σέβονται να πάνε τα λεφτά στο χρέος. Και επειδή. Επειδή αναφέρεστε σε μένα, επικαλούμε τους εργαζόμενους που είναι εδώ, εκείνη την περίοδο, προεκλογική και όλες, δεν εκείνη την περίοδο καταδίκασα άμεσα και μαζί με τον Περιφερειάρχη, γύρισα και εγώ τις μονάδες, ο συνδυασμός μου ολόκληρος, μοιράσαμε ένα ψήφισμα που καταδικάζαμε την πόλη στην κρίση. Και εδώ είναι και τα συνδικάτα, γιατί βρέθηκα με έναν έναν και ήρθα σε αντίθεση με τον πολιτικό μου χώρο. Πολλά πλήγματα.
προβλήματα. Και σήμερα, εμείς που είμαστε περιφερειακοί σύμβουλοι και είμαστε εδώ για να φροντίσουμε την ανάπτυξη περιοχής και για να στηρίξουμε θέσεις εργασίας και όχι ανεργίας, πρέπει να πάρουμε σαφή θέση.